Καλησπέρα από το περίπτερο Σύντρακομ Telecom εδώ στο MWQ της Βαρκελόνης, στο Hall 7. Έχω δίπλα μου τον κύριο Σωτήρη Μπίθα, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα προϊόντα που παρουσιάζει Σύντρακομ Telecom σε αυτή την έκθεση στο επίπεδο του Internet of Things. Σωστά. Και εκτός από το χώρο του Internet of Things, σίγουρα είναι και ο χώρος του SDN και του NFV, που είναι μια τεχνολογία η οποία πλέον έχει αρχίσει να φεύγει από τα εργαστήρια, να το πω έτσι, και να βγαίνει έξω στην πραγματική ζωή. Φέτος λοιπόν, προσπαθώντας πάλι στα πλαίσια του Mobile World Congress να δείξουμε κάτι καινούριο, παρουσιάζουμε την λύση την οποία έχουν αναπτύξει πάνω από το NFV, ώστε να μπορούν οι πάροχοι να δίνουν αυτό που λέμε virtualized Wi-Fi, δηλαδή πρακτικά να υπάρχει μία φυσική υποδομή για Wi-Fi, αλλά αυτή να μπορεί να μοιράζεται, να διαμοιράζεται ανάμεσα σε πολλούς παρόχους. Η ιδέα φυσικά είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει η επένδυση που χρειάζεται για την Wi-Fi υποδομή, θα γίνεται μία φορά, αλλά θα μπορούν αυτοί να την εκμεταλλευτούν και αντίστοιχα να υπάρχουν τα έσοδα είτε από πολλαπλούς operators, είτε μεταξύ operator και του δημοσίου, και γενικά να υπάρχει ένα πιο ζωντανό μοντέλο, επιχειρηματικό μοντέλο, ώστε να μπορεί να γίνεται πιο εύκολα η απόσβεση και να είναι χαμηλότερα τα λειτουργικά έξοδα. Αυτό είναι σε συνέχεια της, να το πω έτσι, της πρωτιάς που είχαμε και πέρσι, ώστε δείξαμε μία από τις πρώτες εφαρμογές για μέτρο Ethernet πάνω από SDN, οπότε ουσιαστικά συνεχίζοντας σε αυτό το δρόμο, φτάσαμε και στον χώρο αυτό του NFV και είμαι σίγουρος ότι του χρόνου με το καλό μάλλον θα έχουμε περισσότερες εφαρμογές πάνω σε αυτό. Εκτός από το κομμάτι του NFV, το άλλο που δείχνουμε έχει να κάνει με το τι έχουμε κάνει στον χώρο του Internet of Things, όπου και πάλι εκεί πιστεύουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους τηλεπικοινωνικούς παρόχους να μην δίνουν απλώς αυτό που λέμε απλά σημάκια ώστε να λειτουργεί το Internet of Things, αλλά ουσιαστικά να μπαίνουν μέσα στο value chain με το να έχουν ενεργή συμμετοχή στο πώς ελέγχεται η υπηρεσία που τρέχει πάνω από το Internet of, η υπηρεσία του Internet of Things, πώς αυτοί μπορούν να την κάνουν, να την εκμεταλλευτούν και να την κάνουν monetize, και έτσι ώστε να αυξήσουν κατά κάποιο τρόπο το value του σε όλη αυτή την αλυσίδα. Είναι ένας δρόμος που δεν είναι τόσο τεχνολογικά δύσκολος, όσο είναι περίεργος και καινούριος στον τρόπο με τον οποίο οι operators ουσιαστικά πρέπει να μπουν στο να πουλάνε αυτή την υπηρεσία. Μέχρι τώρα ξέρουν πάρα πολύ καλά να πουλάνε χρόνο ομιλίας, megabytes κτλ. Και αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε ένα καινούριο χώρο και η δουλειά μας είναι να τους διευκολύνουμε τόσο τεχνολογικά, όλο ίσως και εμπορικά με τον καλύτερο τρόπο για να δώσουν τέτοιες υπηρεσίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.